Ευρεία σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη πραγματοποιείται αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο με τον σύνδεσμο τυροκόμων, τους υπουργούς Γεωργιάς και Ενέργειας, τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Κατά την σύσκεψη αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα διαχείρισης των αδιάθετων ποσοτήτων χαλουμιού εκτός ΠΟΠ στον απόϊχο της νομικής γνωμάτευσης από την νομική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε αυτό που λέει η γνωμάτευση, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολλών ειδών χαλούμια. Το χαλούμι ένα είναι και είναι αυτό που προδιαγράφεται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που τα κατοχύρωσε ως ΠΟΠ. Με τον Υπουργό να είναι ξεκάθαρος πως οτιδήποτε ξεφεύγει από τις προδιαγραφές που ορίζουν το χαλούμι ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δεν μπορεί να υπάρχει στην αγορά με την ονομασία χαλούμι. Μπορούν να κυκλοφορούν προϊόντα εκτός προδιαγραφών με άλλη όμως ονομασία. Υπάρχουν βέβαια τέτοιες περιπτώσεις. Με την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας ξεκαθαρίζει απόλυτα ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν τέτοιου είδους προϊόντα με το όνομα χαλούμι και θα συζητηθεί ακριβώς με ποιον τρόπο για να μην υπάρξει αναστάτωση θα γίνει η απομάκρυνση ή η απορρόφηση, αν θέλετε, από την αγορά των προϊόντων αυτών. Μέσα από τη γνωμάτευση, ουσιαστικά η νομική υπηρεσία καλεί τα αρμόδια Υπουργεία Γεωργίας και Εμπορίου να λάβουν μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιείται η ονομασία χαλούμι σε προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ΠΟΠ. Ούτε μπορούν να κυκλοφορούν στις αγορές δύο προϊόντα που θα φέρουν την ονομασία χαλούμι και των οποίων οι προδιαγραφές θα διαφέρουν. Ο στόχος είναι με ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο να ελέγχεται η παραγωγή του προϊόντος, ούτως ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές που κατοχύρωσαν το χαλούμι ως ΠΟΠ.